Γεια σας εκ μέρους του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Ήρθαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους 130 υγειονομικούς που νοσούν από το κορονοϊό και στα πλαίσια της ημέρας εκδήλωσης και τιμής που μας προσκάλεσε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ και το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Είχαμε τόσες πολλές απώλειες σε υγειονομικούς, διότι οι ίδιοι και οι ίδιοι, οι λιγοστοί που είναι, χρησιμοποιούνται συνέχεια οι ίδιοι για να περιφάλτουν πιθανά κρούσματα κορονοϊού. Ενώ είχαμε ακούσει και για εδώ για το νοσοκομείο μας για 50 προσλήψεις, στην πραγματικότητα έχουν έρθει μόνο 9 μέχρι τώρα. Επίσης ακούσαμε και δηλώσεις ότι θα έρθουν 5 μονάδες εντατικής θεραπείας. Αλήθεια, εάν ήταν να έρθουν 5 μονάδες εντατικής θεραπείας, τότε γιατί έφυγαν αυτές οι ήδη 5 που είχαμε και πήγανε στην Πάτρα. Μήπως και αυτή είναι άλλη μια εξαγγελία αντίστοιχη με τις προσλήψεις που ακούσαμε και που στην πραγματικότητα ήταν πολύ λιγότερες. Την ίδια στιγμή που δίνονται περίσσια χρήματα στις ιδιωτικές μονάδες υγείας, ενώ εδώ η ΕΚΤΗ είπε έδωσε μόνο 75.000 ευρώ για προσλήψεις προσωπικού στο νοσοκομείο μας, στις ιδιωτικές μονάδες υγείας δίνονται τα χρήματα πλουσιοπάροχα. Η κάθε κλίνη ΜΕΘ κοστίζει 1.600 ευρώ, τη στιγμή που στο δημόσιο τομέα του και στο ΕΣΥ κοστίζει μόνο 800 ευρώ. Και μάλιστα σε αυτές οι μονάδες εντατικής θεραπείας στις ιδιωτικές κλινικές δεν νοσηλεύουν κρούσματα κορονοϊού, νοσηλεύουν άλλα περιστατικά. Επίσης δόθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν τα διαγνωστικά τεστ, που και αυτά δεν τα κάνουν στην ολότητά τους και με πληρότητα, διότι τα στέλνουν και αυτά στο Παστέρ. Μόνο τα τελευταία 5 χρόνια πρέπει να πούμε ότι δόθηκαν λιγότερα 5 δισεκατομμύρια ευρώ για την υγεία. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ανοίξει η μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο μας. Ήρθαν διάφορες δωρεές από ιδιώτες, αλλά πρέπει να προσληφθούν οπωσδήποτε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να τις λειτουργήσει, για να λειτουργήσει επιτέλους η μονάδα εντατικής θεραπείας και να καλυφθούν οι ανάγκες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Και συναλλικά σε όλη την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να ανοίξουν 3.500 κρεβάτια, στην ουσία είναι 2.000 κρεβάτια για εντατικής θεραπείας και 1.500 κρεβάτια ΜΑΦ, μονάδα αυξημένης φροντίδας, που αντιστοιχούν στο 10% όλων των νοσοκομειακών κλινών της Ελλάδας. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν σήμερα, όλες αυτές οι δράσεις, οι οποίες αύριο να αποτελέσουν μία παρακαταθήκη, ούτως ώστε το ΕΣΥ να είναι ισχυρό και δυνατό να αντιμετωπίσει όχι μόνο τα περιστατικά του κορονοϊού, αλλά όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που αυτή τη στιγμή έχουν παραμεληθεί και ακούμε συνέχεια για θανάτους από κορονοϊού, ενώ ξεχνάνε να μας πούνε και πόσοι πεθαίνουν από τις υπόλοιπες ασθένειες. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να γίνουν τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού σε όλο τον πληθυσμό και όχι μόνο στα πιθανά και στα ύποπτα κρούσματα και να λειτουργήσουν οι πρωτοβάθμιες δομές υγείας, τη ΣΑΜΗ και το Λιξούρι, για να αντιμετωπιστεί και η πρωτοβάθμια αλλά και μετά και η δευτεροβάθμια περίθαλψη στα πλαίσια της υγείας. Ευχαριστούμε.